Σημολογιότατη, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, κύριε Ταξίαρχε, κυρία Βουλευτή, κυρία Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, κύριε Δήμαρχε Σπάρτης, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της οικογένειας του αημνήστου Βορητή Νικολάου Γουδέ, κύριε Πρόεδρε του ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Πρώην Δήμαρχε Σπαρτιατών, κύριε Δήμαρχε Δήμου Μονεμβασίας, κύριε Διοικητά των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λακωνίας, κύριε Εκπρόσωπε του Αστυνομικού Διευθυντή Λακωνίας, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε στα εγκαίνια του Άλσους Αθανάσιος Παναγιώτου Γουδές. Σας ευχαριστούμε που τιμάτε με την παρουσία σας αυτό το ξεχωριστό γεγονός. Το Άλσος Αθανάσιος Παναγιώτου Γουδές είναι ένα έργο ορόσημο για την ανάπτυξη του τόπου μας.
θα ακολουθήσει η τελετή του αγιασμού. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήθεις αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαν γυναίψας φιλάνθρωπε δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, η γέννησή σου Θεότο και χαράν εμήνησε πάση τη οικουμένη. Εξού γαράν έτειλεν ο Ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν εδώ και την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον, εδωρίσα το ημίν ζωήν την αιώνιο. Γεννήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνων και συγχώρησον των τεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Τα Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημίσαστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί εν τι νιαλιστήσετε, ισου δεν ισχύει έτοιμη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσαστε το φως του κόσμου, ου δυνατε πόλης κρυβήνε, επάνω όρους κυμαίνει, ουδέ και ουσι λίχνων και τη θέαση είναι αυτών υπό των μόδιων, αλεπί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ουκ ήρθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Εν ειρήνη του Κύριου ρεϊθόμεν, Κύριε, ελέησον. Πέρ της
άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ευσταθίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας ενδοκράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών, στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβάς η κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φιλόατων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβές η κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σον δωρεών αξίους ημάς πίσον Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνωση την ευλογίαν σου άκραντε. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο εν ανθρωπίσας Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επί τη δεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από της εργασίας καλέσας, ή να ταύτην ευλογών αγιάσεις. Αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, όν εν το όνομα Τίσου καταρχόμεθα σήμερον, ή να ταύτα ταχύ και εσύ ως εις πέρας αγάγομεν, φώτισον δα ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, είναι απάντοτε το αγαθόν πράτομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα, εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξα σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοήτε, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Μετά την τέλεση του αγιασμού, να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς επιχειρηματίες της τελετής των Εγγενείων, της σημερινής μας εκδήλωσης. Menelion Hotel, Maniatis Hotel, Bar Place, Bar Vitrine, Retro Music Bar, Ministry Music Hall, Cava Sahla, Εστιατόριο Κεφαλάρι,
Άνοδος Δημήτριος Νικόλαρος, Κάρμα Καφέ, Event Καφέ, Εναλλάξ Μεζεδοπολείο, Σοφός Κέντρο Τεχνολογίας. Επίσης, Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Αμυκλών Σπάρτης, Λακωνία, Biofresh, τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Σπάρτης, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Χαραμής Μωραίος Ίδιστα και φυσικά όλους τους εθελοντές της εκδήλωσης. Η κόρη του αειμνίστου Δωρητή Νικολάου Γουδέ, κυρία Βέρα Γουδέ και τα τέκνα της Νίκολας και Στίβεν απέστειλαν στον κύριο Ιωάννη Κράμπη από την Πλατάνα, οικογενειακό φίλο του Δωρητή, την παρακάτω επιστολή. Γεια σου θείε Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία και για το συντονισμό αυτού. Μίλησα με την Άννα σήμερα, είπε ότι το πάρκο είναι πολύ πολύ ωραίο, ειδικά το συντριβάνι και η κλιματαριά. Έβγαλε μερικές φωτογραφίες τις οποίες ανυπομονώ να δω. Ανυπομονούμε να δούμε το πάρκο κάποια ημέρα από κοντά. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας στο Δήμαρχο Σπάρτης και τους λοιπούς υπευθύνους αυτού του έργου που τίμησαν το κληροδότημα του πατέρα μας. Επίσης, ο κύριος Ερμής Γουδές, γιος του Δωρητή, αναφέρει στην επιστολή του προς τον κύριο Κράμπη τα εξής. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έστειλες. Όταν ήμασταν εκεί την τελευταία φορά, δεν φαινόταν ότι θα προχωρούσαν με το πάρκο. Είχα απογοητευτεί, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που άκουσα αυτό. Ελπίζω ότι κάποιες φωτογραφίες θα είναι διαθέσιμες σε εμάς, καθώς δεν μπορούμε να παρευρεθούμε. Καλώ στο βήμα την κυρία Στέλλα Γουδέ, ως εκπρόσωπο της οικογένειας του Δωρητή, Νικολάου Γουδέ. Με πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση χαιρετίζω τη βραδιά αυτή που έχει μεγάλη σημασία για την οικογένεια μου, ναι, για το παιδιό μου. Ευχαριστώ όσους συνέβαλαν το όραμα των παιδιών του Θανάση Γουδέ να κάνουν κάτι εξαίρετο για τον καλό τους πατέρα, έγινε πράξης πια. Χαρούμενος όταν πήρε την απόφαση ο μικρός του γιος Νίκος να χαρίσει το μερίδιο που του ανήκε από τον πατέρα του στην πόλη της Σπάρτης. Τότε κάλεσε τα τρία του ανήψια, το Γιάννη, το Γούτο και τα δικά μου παιδιά να τους κάνει ενταλοδόχους για να προχωρήσουν το έργο. Αγωνιστήκανε τα παιδιά, διάφορες παρεμβάσεις που έγιναν, πάλεψαν με νύχια και με δόντια για να κρατήσουν. Στην πόλη της Σπάρτης, απόψε κατασυγκινημένη, βλέπω το χώρο αυτό που σαν οικοδέσποινα 57 χρόνων εξυπηρέτησα να είναι ένα όνειρο, ένα διαμάντι για τη Σπάρτη. Ευχαριστώ όσοι το επιμελήθηκαν. Η Δημοτική Αρχή, οι υπόλοιποι, θα συνέλθω. Δεν πειράζει, συγκινήθηκα. Λείπουν τα παιδιά μου, δεν είναι εδώ. Όχι, όχι, δεν είναι τίποτα. Σταμάτησα γιατί κουράστηκα λιγάκι να φωνάζω. Εύχομαι οι εκάστοτε εκείνοντες της Σπάρτης να φυλάξουν το χώρο αυτό σαν χώροι αυθαρμού. Επίσης, η νεολαία, σε αυτούς ανήκει αυτός ο χώρος. Τους την παραδίνουμε να την κρατήσουμε ατόφια.
Τούτο το χώρο τον εξυπηρέτησα 57 χρόνια και τον αγάπησα και τον πόνεσα. Χαίρομαι όμως που πάει στην πόλη. Δεν μπορώ άλλο, ευχαριστώ. Παρακαλείτε να προσέλθει στο βήμα ο συμπολίτης μας ιατρός, κύριος Ιωάννης Γούτος. Πανοσιολογιότατε, δημοσιολογιότατε, κύριε Δήμαρχε, εντιμότατοι άρχοντες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι. Πράγματι σήμερα είναι η μέρα χαράς και αυτός ο χαιρετισμός είναι και αυτός χαιρετισμός χαράς, που όμως σκιάζεται από μερική λύπη και τούτο, διότι αυτός που έπρεπε να είναι σε αυτό το βήμα λείπει. Και αυτός που λείπει είναι ο Νικόλας ο Γουδές, ο Δωρητής. Ο Δωρητής αυτής της άνω των 400 στρεμάτων, κληρονομηθήσεις από τον πατέρα του οικογενειακής περιουσίας και γης, που δεν είναι πλέον μαζί μας. Αλλά επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο ποιος ήταν ο Νικόλας ο Γουδές. Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1921 σε αυτό εδώ το κτήμα, ένα από τα 6 παιδιά, το 5ο συγκεκριμένα, του Θανάση του Γουδέ και της Αθηνάς το γένος Σαϊνοπούλου. Μεγάλωσε με ισχυρές χριστιανικές οικογενειακές αρχές και έμαθε από μικρός να θεωρεί την εργασία αρετή και την βοήθεια προς τον συνάνθρωπο υποχρέωση καθήκον αλλά και ευχαρίστηση. Έτσι, για να σας δώσω μια ιδέα ποιος ήταν ο Νικόλας και πώς μεγάλωνε, όταν ήταν νεαρός σε αυτό το χτήμα και αναξιοπαθούνται συνάνθρωποι είχαν κάποιους λόγους να τρέξουν στο ουδαίικο χτήμα για βοήθεια από μακριά για να προστατευτούν από τα πολλά σκυλιά που είχε το χτήμα, τον Νικόλα φώναζαν για βοήθεια. Και στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, σε αυτό το αυτάρκες χτήμα πάλι έτρεχαν οι Σπαρτιάτες, οι διάφοροι άνθρωποι, είτε για υλική είτε για άλλου είδους βοήθεια, και ήταν πάντοτε διαθέσιμοι. Όμως οι τότε εμπόλεμες και μίζερες καταστάσεις στην Ελλάδα και στην, φυσικά στη Σπάρτη, την εποχή της κατοχής, έκαναν αυτό το δημιουργικό άνθρωπο να ασφιχτιά. Έτσι, το Γενάρη του 1947, μόλις 26 ετών, φεύγει για την Αμερική. Πρώτη του δουλειά, δεν τη φοβόταν, φορτωτής στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Διακρίνω μεταξύ μας και έναν φίλτατο, τον Γιάννη τον Γκράμπη, που συνταξίδευαν σε εκείνο το καράβι, το αντιθροπηλικό του Αμερικανικού στρατού, ναυτικού μάλλον, ο οποίος τότε ήταν 14 ετών. Δεν χρειάστηκαν πολλά χρόνια και η οξυδέρκεια, οι αρετές του, η ευφυΐα του, τον φέρνουν μαζί με τους παιδικούς του φίλους, τους αδελφούς Παπαδάκου από την ποταμιά, τη δική μας ποταμιά, να μεγαλουργούν στη Νέα Υόρκη, να έχουν δικό τους κανάλι εκπομπής στην τηλεόραση της Νέας Υόρκης και να κατασκευάζουν στην πόλη Fairfield του Long Island, δουλεύοντας οι ίδιοι τους τόρνους και τις τράντζες, ελικόπτερα, κατασκεύαζαν ελικόπτερα στην εταιρεία που είχαν δημιουργήσει, την Gyrodyne. Ελικόπτερα καθοδηγούμενα εκ του μακρόθεν, χωρίς χειριστή εντός του σκάφους. Παρεπιπτόντως, η εταιρεία αυτή υπάρχει και σήμερα, είναι εδρεύει στην Καλιφόρνια, μόνο που απλά έχει αλλάξει ιδιοκτήτες και χέρια. Και να σκεφτείτε λοιπόν ότι όλα αυτά συνέβαιναν στο τέλος της δεκαετίας του 40, αρχές του δεκαετία του 50. Στο τέλος της δεκαετίας 50 βρίσκει τον Νικόλα Γουδέ στο Σάρλο της Βορείου Καρολίνας με καινούργιες ενασχολήσεις. Εκεί αναπτύσσεται σε επιχειρήσεις εστιάσεως, country clubs, αλλά και αγροτικές επιχειρήσεις. Αρρωγός σε όλες του αυτές τις δραστηριότητες, η εξαίρετη σύζυγός του, η αυστριακής καταγωγής σύζυγός του Άλμα, με την οποία απέκτησε 5 παιδιά και τα οποία σήμερα είναι εγκατεστημένα στο Σάρλοτ, και διαλόγους τεχνικούς μεταξύ
λήψεως προσκλήσεων και εργασιών τους δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι δραστηριότητες απέφεραν στον Νικόλα Γουδέ πολλά χρήματα. Όμως, αυτός δεν τα χρησιμοποιούσε την εαυτό του μόνο. Έκανε διάφορες αγαπηργίες, φιλανθρωπίες στην τοπική κοινότητα, στην ελληνική κοινότητα, αλλά και ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα χρήματα, επειδή πίστευε στη μόρφωση και στην ανάπτυξη, εδόρισε στα πανεπιστήμια της Βορείου Καρολίνας τόσο στο Chapel Hill, όσο και στο Σάρλο της Βορείου Καρολίνας, με αποτέλεσμα το όνομά του, αυτού και της συζύγους του, να κοσμούν αίθουσες και αμφιθέατρα αυτών των πανεπιστήμιων. Έτσι λοιπόν και με το ίδιο πνεύμα, αντί να εκποιήσει αυτή την κληρονομηθήσα πατρόαγη, σκέφτηκε και αποφάσισε να την δωρήσει στο Δήμο Σπαρτιατών για τη δημιουργία ενός άλσους, του παρόντος άλσους, ένα άλσος αναψυχής για μικρούς και μεγάλους, πράγμα που έγινε με συμβολογραφική πράξη τον Απρίλιο του 2006. Έθεσε όμως δύο όρους. Ο ένας όρος ότι θα έφερε την επωνυμία Άλσος Αθανάσιος Παναγιώτου Γουδές, το όνομα του πατέρα του. Ο δεύτερος ότι θα ήταν έτοιμο να παραδοθεί, να δοθεί, να διατεθεί στην κοινωνία της Σπάρτης. Προφανώς ο άνθρωπος σκέπτεται ότι στην ηλικία των 85 του ετών ο χρόνος ίσως να μην ήταν και πολύ επίοικης μαζί του. Όμως, τι να πω, κολυσιεργίες, αδιαφορία, μη ικανότητες, δεν ξέρω, προηγουμένων δημαρχιών, παρά τις υποσχέσεις και παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου, ουδέν έγινε το. Πολλά εμεσολάβησαν έκτοτε και ο άλλος μεγάλος απόν σήμερα, ο αγαπημένος μου εξάδελφος, ο δικηγόρος, ο Θανάσης Ουδές και εγώ, κάναμε πολλές προσπάθειες να πραγματοποιηθεί η επιθυμία του θείου μας, πριν τον προλάβει ο χρόνος, για να μπορέσει να δει πραγματοποιημένο αυτό το πάρκο, αυτό το άλσος, όμως δεν συνέβη. Λυπάμαι που ανεφέρθην προηγουμένως για τις προηγούμενες δημαρχίες, αλλά οι κολυσιεργίες, η αδιαφορία ή οτιδήποτε έστω, πρέπει να συλλητεύονται ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για το γενικό καλό του τόπου, όπως θεωρώ ότι πρέπει να επιβραβεύονται οι προσπάθειες για τον ίδιο σκοπό και ιδιαιτέρως όταν είναι επιτυχής. Ίσως να ήταν και το πρώτο μέλημα του παρόντος δήμαρχου, του Σταύρου του Αργυτάκου, ο οποίος άμα τη εκλογή του ως δημάρχου της πόλεως πήρε το ζήτημα στα χέρια του ζεστά, και αυτός και οι συνεργάτες του έφεραν εις πέρας αυτό το έργο, το οποίο υλοποιήθηκε όπως είχε οραματιστεί ο Νικόλας Ουδές. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, τα Ουδέικα ήταν πάντοτε το μέρος που οι παλαιότεροι Σπαρτιάτες απελάμβαναν τον απογευματινό τους περίπατο και την ανιδιοτελή φιλοξενία της οικογένειας. Τελευταίος ένικος σε αυτό το χτήμα, ο Γιάννης Ουδές και η οικογένειά του και κυρίαρχη μορφή της φιλοξενίας που απελάμβαναν οι Σπαρτιάτες και όσοι επισκέπτονται το χτήμα, η σύζυγός του, η Στέλλα Ουδέ, η πρόομιλήσασα. Όπως λοιπόν στο παρελθόν τα Ουδέικα ήταν τόπος αναφοράς, αναψυχής περιπάτου, με τη δημιουργία αυτού του άλσους είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν να είναι τόπος αναψυχής και των Σπαρτιατών, αλλά και των Περίοικων και εις το μέλλον. Ανεφέρθην πολλές φορές το όνομα Νικόλας Ουδές, Νικόλας Ουδές, Νικόλας Ουδές και το επανέλαβα. Θα σας πω γιατί. Διότι από αύριο το άλσος αυτό θα ονομάζεται άλσος Αθανάσιος Παναγιώτου Ουδές. Το όνομα αυτού που το χάρισε στο Δήμο, που θα μπορούσε να το εκποιήσει, να κάνει οτιδήποτε, δεν θα ξανακουστεί στο μέλλον. Τουλάχιστον οι παρευρισκόμενοι απόψε εδώ ας θυμούνται αυτόν τον ωραίο άνθρωπο που με την προσφορά του προσφέρει αυτό τον τόπο, τον Νικόλα Ουδέ, το γιο του Θανάση. Ας είναι. Ίσως μερικοί να απορείτε. Η οικογένεια με επέλεξε να την εκπροσωπήσω στον χαιρετισμό, παρότι το όνομά μου είναι Γούτος και όχι Ουδές. Η μητέρα μου όμως ήταν η αδελφή του Νικόλα Ουδέ και πέρα από αδελφή του ήταν και μητέρα του. Έχασαν την δική τους μητέρα σε ηλικία 7 ετών, όταν Νίκος Ουδές ήταν 7 ετών και η μάνα μου τον μεγάλωσε. Θεώρησε λοιπόν
τη μητέρα μου κοινή μητέρα. Γι' αυτό είχα και μια ιδιαίτερη σχέση με τον Νικόλα Δουδέ, πέραν της πατρικής, αδελφικής, φιλικής ή ό,τι θέλετε πέστε. Να μην σας κουράζω όμως πολύ. Θα ήταν μεγάλη παράληψη, παρότι δεν τον βλέπω εδώ, να μην αναφερθώ στον κύριο Μενέλα ως Ζώη και τους συνεργάτες, οι οποίοι συνετέλεσαν τα μέγιστα για την υλοποίηση και δημιουργία αυτού του άρθρου του Άλσους, και εκφράζω τόσο προσωπικό όσο και τις ευχαριστίες της οικογένειας γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, πράγματι είναι η μέρα χαράς, γιατί το όνειρο του Νικόλα Δουδέ, το όνειρο του Νικόλα Δουδέ έγινε επιτέλους πραγματικότητα. Και είμαι βέβαιος ότι από κάπου αυτός και ο Θανάσης ο Γουδές μας παρακολουθούν, χαίρονται αυτό που βλέπουμε, και εγώ πιστεύω ότι με αυτή τη σκέψη, ότι είναι μαζί μας έστω και πνευματικά, η φυσική τους απουσία γίνεται λιγότερο οδυνηρή. Προσπάθησα να συμπτύξω πολλές πληροφορίες σε λίγο χρόνο να μην σας κουράσω. Πιθανώς κάποιοι από εσάς να διαπιστώσατε ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, επόμενο φυσικό είναι, οι οποίες όμως είναι δρομολογημένες να αποκατασταθούν. Το Άλσος είναι εδώ, θα συνεχίσει να υπάρχει και θα βελτιώνεται. Και μία παράκληση προς τον Δήμαρχο, ιδιαίτερα από μένα και με βέβαιος, κύριε Δήμαρχε, ότι εκφράζω και τους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι εδώ, αλλά και τους φίλους μας που δεν μπόρεσαν διαδήποτε λόγο να είναι μαζί μας. Φύλαξης εις τον έσχατον βαθμών προσπαθίας αλλά και αποδόσεως. Να μην καταστεί αυτό το πάρκο, αυτό το Άλσος, αυτός ο υπέροχος χώρος, τόπος βανδαλισμών ή άλλων δραστηριοτήτων που όλοι τις ξέρουμε, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Παρακαλείται να προσέλθει στο βήμα η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, κυρία Αδαμαντία Τζανετέα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κυρία Βουλευτή, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε της Σπάρτης, κύριε Πρόεδρε του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της οικογένειας των Δωρητών, της οικογένειας Γουδέ, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Διοικητά της Περιοριστικής, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε της Μονεβασιάς, κύριοι Δημοτικοί, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, κύριοι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με χαρά προσήλθα στα εγγένεια του Άλσους, που η Δημοτική Αρχή σήμερα παραδίδει στους πολίτες της πόλης της Σπάρτης, στις πολίτες του Δήμου και όχι μόνο. Και θέλω ειλικρινά να συγχαρώ τον κύριο Δήμαρχο, τους συνεργάτες του, γιατί έγινε και δικό τους όραμα, το όραμα της οικογένειας Γουδέ.